Είμαστε με τον κύριο Αντρέα Ζάκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας και υπεύθυνο της θεατρικής ομάδας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα, γιατί για μας που είμαστε στην Εστία Νέας Μήνης πρέπει να λέμε και αυτή την ευχή. Σήμερα η μέρα τιμής και μνήμης. Ασφαλώς η μέρα τιμής και μνήμης ενός γεγονότος που μένει άσβηστο στις καρδιές των νεότερων Ελλήνων. Και λέω των νεότερων Ελλήνων διότι οπωσδήποτε πολλοί προσπαθούν να παραποιήσουν αυτή την μικρασιατική καταστροφή και να την κάνουν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης αλλά και ανιστόρητης φιλολογίας. Συνεπάγεται φθορά και φθορά στη μνήμη και φθορά στα γεγονότα όπως οφείλουμε να τα ζούμε όταν μάλιστα υπάρχουν κίνδυνες διανοούμενοι κατά τα άλλα ανόητοι που έφτασαν διαστρέφοντας την ιστορία εν ονόματι της φάμπλης κομματικής τους ταυτότητας να μιλούν για συνοστισμό στην παραλία της Μήνης. Λέτε και όλοι οι κάτοικοι των μικρασιατικών παραλίων αποφάσισαν μια ωραία πρωία να κάνουν ταξίδι αναψυχής προς την μητρική χώρα, προς την Ελλάδα. Κοντά μας την κυρία Θέμης Παπαδοπούλου, είναι έφορος των Μουσείων της Εστίας. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι μια ημέρα που εορτάζεται, είναι ημέρα τιμής και μνήμης. Είναι ημέρα τιμής και μνήμης όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους αδίκως, απλώς και μόνο επειδή είχαν το χριστιανικό θρήσκευμα. Αξίζει να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το τέμπλο του ναού στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Το τέμπλο το οποίο είναι μέσα στην Αγία Φωτεινή δεν είναι της Αγίας Φωτεινής. Ήτανε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν πολύ κοντά προς την τουρκική συνοικία και φοβότανε ότι εάν του έβαζαν και σε εκείνη την εκκλησία φωτιά θα μεταδίδεται και στον τουρκικό μαχαλά, δεν την πήραξαν την εκκλησία. Όταν ο ιερέας της εκεί εκκλησίας στην πρεσβεία πήγε μια βόλτα, είδε με έκπληξη ότι υπήρχε ο ναός αυτός. Τότε τηλεγράφησαν αμέσως στην εδώ κυβέρνηση και μέσω του τότε πρωθυπουργού, του Βενιζέλου, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με τον Κεμάλ, ύστερα από λίγα χρόνια δόθη άδεια να έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα. Έχουμε τον κύριο Τάσο Χαραλαμπίδη κοντά μας. Να είστε καλά, χρονιά πολλά για την εορτή σήμερα. Τιμούμε τους εθνοπατέρες της Σμύρνης. Είμαι γόνος ποντιακής οικογένειας, οπότε και εμείς όλοι οι πόντιοι γιορτάζουμε σήμερα δυστυχώς την καταστροφή της πόλης. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Και θα είναι φωτεινό παράδειγμα για μας.